Public School. Μαζί θα δούμε την ερώτηση νούμερο 1 από τη σελίδα 53 του σχολικού βιβλίου, η οποία ανήκει στο κεφάλαιο Δέλτα και την αρχαϊκή εποχή από το 800 έως το 479 π.Χ. και συγκεκριμένα την 5η ενότητα που εξετάζει την πορεία της Αθήνας προς τη Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι μας ζητάει η ερώτησή μας. Τι ήταν η Συσάχθεια και γιατί πήρε αυτή την ονομασία? Οπότε εμείς πρώτα πρέπει να απαντήσουμε στο τι ήταν αυτή η Συσάχθεια και δεύτερον γιατί πήρε αυτή την ονομασία. Οπότε για να απαντήσουμε στην πρώτη ερώτηση θα πάμε στη σελίδα 52 για να διαβάσουμε. Ένα από τα μέτρα που έλαβε ο Σόλωνας ήταν η κατάργηση των χρεών. Απελευθέρωσε αυτούς που είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών και απαγόρευσε στο εξής να δανείζεται κάποιος με εγγύηση την προσωπική του ελευθερία. Αυτή είναι η περίφημη διάταξη της νομοθεσίας του Σόλωνα, γνωστή ως Συσάχθεια, με την οποία λυτρώθηκε η αγροτική τάξη. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι η Συσάχθεια είναι διάταξη της νομοθεσίας του Σόλωνα, η οποία τι προβλέπει? Προβλέπει πρώτον, εδώ, κατάργηση των χρεών. Δεύτερον, απελευθέρωση όσων είναι δούλοι λόγω χρεών. Και τρίτον, απαγόρευση στο δάνειο που έχει ως αντάλλαγμα την προσωπική ελευθερία κάποιου. Οπότε εμείς θα πάμε εδώ και θα συμπληρώσουμε ότι η Συσάχθεια ήταν διάταξη της νομοθεσίας του Σόλωνα. Διάταξη λοιπόν της νομοθεσίας του Σόλωνα, η οποία θα γράψουμε από κάτω τι προέβλεπε. Προέβλεπε κατάργηση χρεών απελευθέρωση απελευθέρωση όσων είχαν γίνει δούλοι για τα χρέη. Απελευθέρωση λοιπόν όσων είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών. Και τρίτον, απαγόρευση δανείων που είχαν ως αντάλλαγμα την προσωπική ελευθερία. Και τώρα πάμε να δούμε από πού προήλθε αυτή η λέξη, πώς ετυμολογείται λοιπόν. Οπότε θα δούμε εδώ πέρα στο νούμερο 2 την ετυμολογία της λέξης. Για να δούμε ότι οι λέξεις είχαν κάποια συγκεκριμένη σημασία και πάμε να την γράψουμε από κάτω. Η λέξη είναι Συσάχθεια και προέρχεται από δύο λέξεις. Εδώ πέρα η μισή είναι από το ρήμα σίο και η άλλη μισή είναι από τη λέξη άχθος, το ουσιαστικό. Η λέξη σίο σημαίνει κάνω ταλάντωση, μετακινώ, μεταφέρω, σπρώχνω. Οπότε έχουμε τη μετακίνηση. Τη μετακίνηση, το σπρώξιμο. Του άχθους. Το άχθος είναι το βάρος. Μετακίνηση, σπρώξιμο του βάρους. Το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι οικονομικό. Έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι η λέξη είναι ακριβώς αυτό
που εκφράζει ο νόμος, δηλαδή η κατάργηση των χρεών, η απελευθέρωση όσων είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών και η απαγόρευση των δανείων που δέσμευαν την ελευθερία κάποιου, δηλαδή μετέφεραν το οικονομικό βάρος, έσπρωξαν το οικονομικό βάρος πάνω από τους ανθρώπους, τους ελάφρυναν.